νομίζω από εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αγαπητοί συνεργάτες, επιτρέψτε μου να σας θεωρήσω συνεργάτες στο δύσκολο έργο μας, γιατί και εσείς μπορεί να συμβάλλετε με τα θετικά σας μηνύματα στο να μεταδίδετε, να μεταδώσετε αυτό το οποίο προσπαθούμε ως κυβέρνηση να εφαρμόσουμε. Όπως είπε ο Υπουργός, κλείνοντας, ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Σας θέλουμε λοιπόν αρρωγούς και συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο έργο και ελπίζουμε πως μαζί θα καταφέρουμε να πετύχουμε έτσι ώστε ο τουρισμός μας να αναπτυχθεί και φέτος και κάθε χρονιά περισσότερο και να προσφέρει στην οικονομία μας αυτό που πραγματικά μπορεί να προσφέρει και να δώσει μια όθηση στη χώρα μας αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που φαίνεται ότι σιγά σιγά βγαίνουμε. Ο Υπουργός κλείνοντας είπε ότι το όραμά μας, ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι ελκυστικός παγκόσμιος προορισμός. Γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό όλοι μαζί στο Υπουργείο, όλοι οι συνεργάτες, όλοι οι υπάλληλοι στο Υπουργείο είναι συνεργάτες σε αυτό το δύσκολο έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Θέλουμε αύξηση των τουριστών, αύξηση των εσόδων. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να πετύχουμε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αυτή είναι ένας από τους άξονες της τουριστικής μας πολιτικής. Και βεβαίως συνέργεια του τουρισμού με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να υποστηρίξουμε, να αναβαθμίσουμε το υπάρχον τουριστικό προϊόν μας, αυτό που τόσα χρόνια στήριξε τον τουρισμό στη χώρα μας. Πρέπει όμως να αναπτύξουμε νέες μορφές τουρισμού, εναλλακτικές θεματικές μορφές τουρισμού, να φέρουμε επενδύσεις και όλα αυτά θα τα πετύχουμε με ένα συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία είναι διαθέσιμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από άλλα προγράμματα της Ευρώπης αλλά και εθνικά. Η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, της οποίας προείσταμε, είναι αρμόδια λοιπόν για την υλοποίηση της τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου μας. Οι υπηρεσίες της Γραμματείας προωθούν τις τουριστικές υποδομές και επενδύσεις και παράλληλα είμαστε υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των έργων που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, είμαστε υπεύθυνοι για το χωροταξικό τουριστικό σχεδιασμό και την χωροθέτηση τουριστικών λιμένων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και βεβαίως για όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της διοικητικής λειτουργίας και εύρυθμης λειτουργίας των αντιδοτήσεων μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού. Ξεκινώ με τις επενδύσεις. Πολύ σύντομα θα σας πω, έχουμε την ειδική υπηρεσία της προώθησης και αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων. Είναι η ΠΑΤΕΡ. Λειτουργεί ως one-stop shop, όπως είπε και ο Υπουργός, μερινά για όλα τα στάδια αδειοδότησης, από την παραλαβή των φακέλων και των δικαιολογητικών, έως και την πλήρη έκδοση οικοδομικής άδειας και καταλήγει στην έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα η εμπειρία έχει δείξει ότι η λειτουργία της υπηρεσίας, οι επενδυτές έχουν αποκτήσει ένα αξιόπιστο συνομιλητή που τους ενημερώνει και αντιμετωπίζει τα αιτήματά τους άμεσα και αποτελεσματικά. Ξεπερνούμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη διαδικασία της αδειοδότησης πολύ σύντομα και έτσι έχουν προχωρήσει η ΠΑΤΕ, έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για 11 σύνθετα τουριστικά καταλήματα, των οποίων για 2 έχει εκδοθεί άδεια δόμησης στη Λακωνία και στην ΚΕΑ, για 4 έχει βγει η σχετική ΚΕΑ, Κέρκυρα, Μήλος, Ίος, και για 1 βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης ΚΕΑ. Ενώ τα υπόλοιπα, όπως και για αυτά που μόλις ανέφερα, έχουν προχωρήσει διαδικασίες, αυτές που για αρκετό καιρό πριν τα τελευταία 2 χρόνια είχαν κολλήσει και προχωρούν με γρήγορο ρυθμό διαδικασίες. Επιπλέον, προς επίρρωση του καλού επενδυτικού κλίματος το οποίο διαφαίνεται στην τρέχουσα περίοδο, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 επενδυτές για τη δημιουργία 4 επιπλέον σύνθετων τουριστικών καταλημάτων, 2 στην Κρήτη, στην Ήλιδα και στη Λίμνο. Ακόμη, η ΠΑΤΕ το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει διεκπεραιώσει και βρίσκεται στη φάση υλοποίησης και αδειοδότησης αιτήσεις φακέλους για ίδρυση, εξυγχρονισμό, επέκταση και αναβάθμιση περίπου 100 ξενοδοχειακών μονάδων άνω των 300 κλινών. Και όλα αυτά στο τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Χρηματοδοτικά εργαλεία, το ΕΣΠΑ, η διαχείριση των έργων των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως λέει, ένα άλλο τομέα πολιτικής προτεραιότητας. Η επίτευξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης της πλειονότητας των έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ έφτασε σε μια απορρόφηση που άγγιξε το 100%. Πρόσφατα είχα τη χαρά να είμαι στα εγγένεια του Μουσείου Μαστίχα Στοιχείο, μαζί με την διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και ήταν ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε από το ΕΣΠΑ.
έλαβε χρηματοδότηση λέει, για τη νέα περίοδο σε έργο phasing, δηλαδή έργο το οποίο ήρθε και στη νέα προγραμματική περίοδο. Αντίστοιχα βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωση το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Γεωδρομικό Κέντρο Παρνασσού, θα συνεχιστούν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο για τον περαιτέρω εξυγχρονισμό. Σχεδιάζουμε νέα έργα που προτείνονται για έπαιξη στα χειρισιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Βασική προτεραιότητά μας, βασική προτεραιότητα της Γραμματείας και του Υπουργείου είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και βεβαίως η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης υφιστάμενων αλλά και της δημιουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Στην πρώτη επιτροπή παρακολούθησης θα αναφερθώ μόνο στο πρόγραμμα στο οποίο ανέφερε και ο Υπουργός, στο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων που αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων. Σχεδιάζουμε και το προσεχές διάστημα ένα νέο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων που θα αφορά σε νέες τουριστικές επιχειρήσεις όλου του φάσματος του τουριστικού κλάδου με έμφαση στη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων, κάτι το οποίο είναι καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα. Θα ενθαρρύνουμε συνεργασίες μεταξύ μικρών επιχειρήσεων τουριστικών, προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στήριξη επιχειρήσεων που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους στο προηγούμενο διάστημα λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος των τελευταίων ετών. Αυτές όλες οι επιχειρήσεις μαζί με νέες θα επιδοτηθούν σε αυτό το νέο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζουμε. Παράλληλα, στη συνεργασία με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου και Μεταφορών και Περιβάλλοντος, το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Φόρους Ανάπτυξη. Πρόσφατα σχεδιάσαμε μαζί τους και εκδόθηκε πρόσκληση που αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου, ύψους 30 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις και κατασκευή υποδομών, ήπιας μορφής ή άλλων τουριστικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κατασκηνώσεις, κάμπινγκ κλπ. Στο τρέχον ΕΣΠΑ υπάρχουν έργα που προτείνονται για ένταξη και αξιολογούνται τόσο προς τη σκοπιμότητά τους, αλλά και εκείνα τα οποία θεωρούνται εθνικής εμβέλειας και ταυτόχρονα ενισχύουν και την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας. Όπως για παράδειγμα αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην περιοχή της Λιμνής Καλλιάφα. Ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε και στο οποίο και ο Υπουργός, ο κ. Σταθάκης, συμπεριέλαβε έργα τουριστικά μετά από προτάσεις του Υπουργείου μας για το σχέδιο Juncker, αυτό το γνωστό πακέτο Juncker, για πιθανή χρηματοδότηση με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκαν έργα όπως δημιουργία δικτύου μαρινών, δημιουργία συνεδριακού κέντρου στο Ταϊκβοντό και άλλα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν θεματικές μορφές τουρισμού. Η Γενική Γραμματεία επίσης πέτυχε την ένταξη έργων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στην προηγούμενη περίοδο. Δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου προβολής τουριστικού προϊόντος για κινητές συσκευές μέσω έξυπνων πρότυπων εφαρμογών. Κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας. Υπογράφεται εντός του μηνός η σύμβαση με τον ανάδοχο, ένα έργο το οποίο εκκρεμούσε επί τουλάχιστον μία διετία και βεβαίως ήταν όριμο και θα αναβαθμίσει περαιτέρω το τουριστικό μας προϊόν. Η αναβάθμιση του Μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων. Η περαιτέρω απλούστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του Υπουργείου μας και κυρίως για τις νέες μορφές τουρισμού που θα αναπτυχθούν. Την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλουμε μια πρόσκληση στο πρόγραμμα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Μας έχει εγκριθεί ένα κονδύλι άνω του 1 εκατομμυρίου με το σκοπό αυτό. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνή προγράμματα ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία η παρούσα κυβέρνηση έδωσε βάρος, το Υπουργείο μας δώσαμε βάρος να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο ήταν μειονέκτημα με την αρχιτεκτονική της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει δικό του επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει πόρους ουσιαστικά, αλλά προσπαθεί να αλλιεύσει και να ζητήσει πόρους από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα. Πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι κάνουμε με μεγάλη επιτυχία. Μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους φορείς των υπόλοιπων τομεακών προγραμμάτων για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους για την υλοποίηση σημαντικών έργων για τον τουρισμό. Αυτό το οποίο κάναμε και είναι για πρώτη φορά στο Υπουργείο είναι ότι προωθήσαμε τη στρατηγική του Υπουργείου μέσω της υλοποίησης και της χρηματοδότησης έργων προτεραιότητας μέσω εναλλακτικών οδών. Δηλαδή τι κάνουμε, αυτό το οποίο κάνει και ο ιδιωτικός τομέας, συμμετέχουμε ως εταίροι σε εταιρικά σχήματα για τη χρηματοδότηση έργων μέσα από προγράμματα Interreg, αλλά και
έργων και δράσεων σε ένα άλλο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, σε μια νέα περίοδο, το χρηματοδοτικό μέσο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για πρώτη φορά λοιπόν το Υπουργείο συμμετείχε ως εταίρος σε εταιρικά σχήματα μαζί με άλλους φορείς τουρισμού, μελητήρια, περιφέρειες, σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε καταδυτικά πάρκα, δημιουργία προσβάσιμων τουριστικών υπηρεσιών και προσβάσιμων τουριστικών περιοχών σε άτομα με αναπηρία, στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για κινητές συσκευές κλπ. Ένα τελευταίο χρηματοδοτικό εργαλείο, για το οποίο στο επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει όλους και θα απασχολήσει βεβαίως και τους επιχειρηματίες στον κόσμο του τουρισμού, είναι ο αναπτυξιακός νόμος. Με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού νόμου, χρηματοδοτούνται μονάδες χρηματοδοτικής ή κάμπινγκ που ανήκουν ή που αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3 αστέρια ή 2 αστέρια σε κτίρια διαδικτέα. Σε επιλέξιμες επιχειρήσεις πετύχαμε και βεβαίως είναι τα σύνθετα τουριστικά διαλύματα, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, ενεργειακά κέντρα, θεματικά πάρκα, τουριστικοί λιμένες, κέντρα θαλασσοθεραπείας και για πρώτη φορά θα μπορούν να ενταχθούν και εγκαταστάσεις αγροτουρισμού και ενοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από σχηματισμού συνέργειας και δικτύωσης. Είναι δεύτερη φορά που το ακούτε, είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο μας θέλει να προωθήσει, τη συνέργεια και τη δικτύωση των τουριστικών επιχειρήσεων και να επιδοτηθούν γι' αυτό. Καινοτομία του νέου αναπτυξιακού νόμου επίσης αποτελεί σταθεροποίηση του συντηρητή προλογίας. Μην σας σχολιάζω με λεπτομέρειες. Ήδη γνωρίζετε κάποιες και στη συνέχεια πολλές θα εξειδικευτούν μέσω κοινωνικών υπουργικών αποφάσεων. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι βρισκόμαστε στο πλευρό όλων όσων δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, επιδιώκοντας την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την επιτάχυνση της αδειοδότησης, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και την υλοποίηση των αναπτυξιακών εκείνων παρεμβάσεων που θα αναπτύξουν περαιτέρω τον κλάδο στο πλαίσιο ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου δράσης. Περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη από το τουριστικό τομέα της χώρας μας, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η στήριξη των επιχειρήσεων με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και η εξασφάλιση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στη βάση ολοκληρωμένων και όχι αποσπασματικού χαρακτήρα δράσεων. Είναι ένα στίχημα για το μέλλον της χώρας μας. Ο τουρισμός, θα επαναλάβω και εγώ, είναι εθνική υπόθεση. Το στίχημα αυτό πρέπει να κερδιθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Τζιάλα. Κύριε Ζαχαρά, το λόγο σε εσάς. Ναι. Ναι, σας ευχαριστώ. Σε αναφορά και συνέχεια των όσων παρουσίασε η κυρία Υπουργός και ο συνάδελφος, εγώ θα σας παρουσιάσω συνοπτικά και δεν σας κουράσω τη λογική λειτουργίας του Υπουργείου ως εργαλείο πολιτικής και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα μέσω αυτής της διαδικασίας. Ξεκινήσαμε με την επαναφορά σε εφαρμογή κυβερνητικής πολιτικής των στελεχών του Υπουργείου που βρέθηκαν τότε σε διαθεσιμότητα. Αυτή τη στιγμή, όταν λέω αυτή τη στιγμή, αρκετοί μήνες πριν, έχει αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης των δομών του Υπουργείου. Και θα καταλάβετε γιατί σας τα λέω αυτά. Η αξιολόγηση των δομών του Υπουργείου δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Δεν είναι απλώς μια ευχή να αξιολογήσουμε όπως ο καθένας θεωρεί ότι αξιολογεί. Είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη, συστηματική και επίκον. Δεύτερον, η ενσωμάτωση των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου στο Υπουργείο όπως και σε κάθε άλλο Υπουργείο. Δηλαδή αρμοδιότητες του τέος, ο τέος ακόμη όχι, υπάρχει δημοσιονομικού ελέγχου, μεταβιβάζονται και τα ασκούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Σύμφωνα δε με τη στοχοθέτηση της πολιτικής του Υπουργείου, της κυρίας Υπουργού όπως ακούσατε, σχεδιάζεται η δημιουργία διεύθυνσης θεματικού τουρισμού. Συνακόλουθα αυτών των πραγμάτων, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και γενικότερη υποχρέωση αυτή τη στιγμή, είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για νέα οργανογράμματα Υπουργείου και ΕΟΤ. Όλα αυτά λοιπόν συγκλίνουν σε αυτή τη λογική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι το ξέρουμε βρισκόμαστε σε περίοδο μετάβασης. Πολύ δύσκολης μετάβασης, την οποία θα φέρουμε εις πέρας. Μετάβασης η οποία σε ένα σχετικό λίγο χρονικό διάστημα θα τα εργαλεία εφαρμογής τουριστικής πολιτικής όπως είναι το Υπουργείο και οτιδήποτε άλλο γύρω μας δεν θα έχουν τη μορφή που έχουν αυτή τη στιγμή. Θα είναι εργαλεία που στοχεύουμε να είναι αποτελεσματικότερα και πιο αξιόπιστα. Στη συνέχεια ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής που ασκούμε και που αναλάβαμε
είναι η αντιμετώπιση και η θεραπεία των προβλημάτων του όλου συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης, της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, γνωστή ως πρώην ΟΤΕΚ. Ζήτημα που άπτεται αυτών των προβλημάτων αυτής της διαδικασίας είναι και η ένταξη του ΟΤΕΚ ως Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Κατάρτισης στο Υπουργείο. Κανείς το ακούει και νομίζει ότι είναι απλώς η εφαρμογή μιας απόφασης πολιτικής. Είναι λάθος μεγάλο. Η ένταξη ενός μεγάλου οργανισμού που λειτουργούσε σε όλη την επικράτεια της χώρας ως διεύθυνση σε ένα Υπουργείο είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν πολύ ευκαιρώς ενσωματώσει όλες τις διαδικασίες αυτές και προχωρούμε με ό,τι προβλήματα έχει η περίοδος που διανύουμε, αλλά όχι με προβλήματα δικά μας εσωτερικά. Δηλαδή εσωτερικά εννοώ τη διοικητικά. Τα προβλήματα είναι γενικότερα. Αλλά εμείς προχωρούμε. Έχει πλήρως ενσωματωθεί αυτή η διαδικασία. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής σε σχέση με την εκπαίδευση, τη δημόσια, έχουμε αναλάβει την αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του πρώην οργανισμού, μια διαδικασία που δεν είχε γίνει, δεν υπήρχε αποτυπωμένη ποτέ μέχρι σήμερα, σε σημείο ορθολογικότητας και ανέβρεσης ανά πάσα στιγμή τι έχουμε κάτω στα χέρια μας. Δεύτερον, είναι σε εξέλιξη διαδικασίες γενικής συντήρησης των ανά την επικράτεια κτηριολογικών εγκαταστάσεων των εκπαιδευτηρίων και του περιβάλλοντα χώρου, με τεχνικά κλιμάκια και ό,τι αυτό απαιτείται, σε μια περίοδο πάλι πολύ ισχνή σε όλα τα διαπράγματα, που οι αποφάσεις πρέπει να είναι πολύ υπολογισμένες κάθε φορά και με τσιγκουνιά που λένε. Τσιγκουνιά όμως η οποία δεν μπορεί να ανατρέπει το στόχο που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το έχουμε απόλυτα ανάγκη. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε χωρίς πλήρη και σαφή απογραφή των δεδομένων που έχουμε. Θέσαμε δε σε πλήρη εφαρμογή πρόκειρες διατάξεις και αυτό δείχνει και ένα είδος, εμείς σεβόμαστε τη λογική της συνέχειας του κράτους, σε πρόκειρες διατάξεις με τις οποίες αποστέλνουν πλέον πιστώσεις συνολικού προϋπολογισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έτσι απαλλάσσει όλα αυτά τα εκπαιδευτήρια και όλα από τις πρώτερη κατάσταση της λειτουργίας ακόμη και για ένα κιλό κρέας που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως υλικό μέσα στα μαθήματα, έπρεπε να γίνει ξέχωρη αγορά. Κάναμε συνολικές τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες επιτρέπουν και μάλλον έχουν σαν επίδραση και θετικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν τέτοιες, στον βαθμό και στο μέγεθος αυτού του συστήματος και αυτών των σχολών. Προχωρούμε στην επανίδρυση των σχολών ξεναγών, αυτό το ακούσατε και από την κυρία Υπουργό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται μια πάλι επανίδρυση, όπως θέλω να πω, δεν είναι πάντα έτσι απλό μια απόφαση που ξεκινήσαμε. Κάτι που πρέπει από την αρχή να ανασυγκροτηθεί, κάτι που υπήρχε και καταργήθηκε, είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Οι αποφάσεις όμως πολιτικές είναι αυτές. Βασικό επίσης στοιχείο της πολιτικής μας είναι η θεσμοθέτηση και η λειτουργία πλέον Εθνικού Συστήματος Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού. Αυτό θα το έχετε ακούσει και ίσως έχετε βαρεθεί να το ακούσετε. Είμαστε νέοι και γεράσαμε. Να σας πω, εγώ δεν θα βαρεθείτε να το ακούτε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τελείωσε. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ήταν υποχρεώσεις πολύ σημαντικές, είχαν γίνει δαπάνες πολύ μεγάλες και έπρεπε επιτέλους αυτό να πάρει σάρκα και οστά. Θα πω μόνο μία λέξη και εσείς πάρα πολύ έμπειροι άνθρωποι είστε στον χώρο του τουρισμού, χωρίς τέτοιο εργαλείο κανείς δεν μπορεί να εφαρμόσει πολιτική που να τη σέβεται και να τον σέβονται και οι άλλοι όταν την ασκούν. Πολιτική τουριστική ως οικονομική πολιτική. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό. Ως οικονομική πολιτική, όχι ως πολιτική προώθηση. Πολιτική προώθηση προχωράει πολύ καλά, υπάρχει και οργανισμός, υπάρχει εξαιρετικά. Αλλά ως οικονομική πολιτική, για να λέμε δηλαδή τι ρόλο παίζει ο τουρισμός στην οικονομία, χωρίς τέτοια εργαλεία δεν υπάρχει. Και ξεκινάει με τη διαδικασία και τη συνεργασία άμεση, όταν λέω άμεση το εννοούμε άμεση, της Telstar και της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα μπει δηλαδή, μπαίνει στο τραπέζι, όχι θα, ξεχάστε το θα. Έχει μπει. Δεν ξανακούτε θα σε αυτό το σημείο. Μπαίνει. Και θα σας πω και κάτι, για οτιδήποτε σας λέω εδώ, θα σας παρακαλούσα να το πιστέψετε,
ότι έχετε τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης για κάθε πληροφορία που θέλετε, ανά πάσα στιγμή της ημέρας, τη νύχτα μόνο. Σημαντικά στοιχεία βέβαια της τρέχουσας πολιτικής, ακούσατε και εγώ, δεν θα σας κουράσω μετά από όσα υπόθηκαν, της τρέχουσας πολιτικής μέχρι σήμερα και αντιμετωπίστηκαν από το Υπουργείο μας σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και χωρίς, και εδώ πάλι θέλω να το, τονίσω, γιατί αυτό το πιστεύω, αν δεν το πίστευα δεν θα σας το έλεγα. Συνεργασία σε όλα τα Υπουργεία εξωτερικών, για το προσφυγικό. Το προσφυγικό βγήκαμε πολύ βαθιά μέσα το καλοκαίρι και τέτοιο. Ήταν άμεση και ακαριά, όχι διαμέσου εγγράφου. Στη συνεργασία τέλος με το Υπουργείο Οικονομικών, σε ό,τι άπτεται της φορολόγησης κυρίως των τουριστικών επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη ΦΠΑ και άλλα, όπως θέση μας είναι να προσπαθούμε πάντα και θα εξηγήσουμε και θα υποστηρίξουμε την διάσουσα λειτουργία και τις ιδιαίτερες δυσκολίες των επιχειρήσεων του χώρου, αυτή είναι η πάγια θέση του Υπουργείου Τουρισμού, να εξηγεί δηλαδή πάντα σε ποιες δύσκολες και ποια είναι η δύσκολη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Και ως συνέχεια, οι υπουργικές αποφάσεις που πάρθηκαν δεν θα καθυστερήσω, δεν έχουν σημασία, τα είπατε και εσείς αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα μόνο θέλω να σας πω, για να μην σας... και μπορείτε να ρωτήσω ό,τι θέλετε. Δύο γενικότερα ζητήματα που υπόθηκαν μεν, εγώ απλώς θα τονίσω κάτι άλλο. Τόσο το ζήτημα της απλούσιας της αριοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό μάλιστα με την απλοποίηση διαδικασίας κατάταξης και όλο αυτό το πλέγμα ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και το ζήτημα της ρύθμισης της βραχυχρόνιας μίσθωσης που έρχονται ως ονούγκο στην διαδικασία αυτή, πιστέψτε με, αυτά σε λίγο καιρό θα αλλάξουν το μέλλον του σχηματισμού λειτουργικού και λειτουργικού κεφάλαιου τουριστικού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Σε λίγο καιρό δεν θα είναι ίδια τα πράγματα, ίδιας μορφής. Αυτά θα έχουν μεγάλες επιδράσεις, άρα η λογική του Υπουργείου της Πολιτικής, και κλείνω, ως εργαλείο, είναι ότι και η μορφή του εργαλείου θα έχει αλλάξει και η μορφή του ίδια τη δομή του τουρισμού θα έχει αλλάξει. Αυτά πάνε μαζί. Εάν ένα πήγαινε ξέχωρα από το άλλο, θα έσπαγε η αλυσίδα. Τέλος, όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις γίνονται πάντα μετά από την βούληση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξαρτήτως των όποιων αρχικών διαφοροποιήσεων υπάρχουν, που πάντα υπάρχουν, όλα βαίνουν προς το τέλος τους με τη σύμφωνη γνώμη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζαχαράτου, σας ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, ευχαριστώ και εσάς για την κατανόηση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η πρώτη συνέντευξη τύπου. Μετά από ένα μισό χρόνο, δεν γίνεται. Υπόθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρία Καραγιώργου, να μιλήσει ο κύριος Τριφωνόπουλος, και ο λόγος σε εσάς για να ρωτήσετε. Πρώτα απ' όλα εσάς και όχι εμάς. Εμείς είμαστε εδώ και πάντα διαθέσιμοι να καλύψουμε τα θέματα. Ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Τριφωνόπουλο και να περάσουμε στο στάδιο των ερωτήσεων. Κύριε Τριφωνόπουλε. Καλησπέρα και από μένα, κύριε και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Με το ειδικό βάρος του τελευταίου για σήμερα ομιλητή, θα ήθελα να ζητήσω έτσι λίγο την υπομονή σας, θα είμαι σύντομος, και ξεκινώ ως Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, θα ήθελα να καταθέσω και εγώ με τη σειρά μου τη στρατηγική δράση του ΕΟΤ, με στόχο την παγκόσμια προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί ίσως τον πιο δυναμικά εξελισσόμενο τομέα της ελληνικής οικονομίας με όρους αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας. Και αυτό είναι το διεθνές πρόταγμα. Και είναι το διεθνές πρόταγμα γιατί πραγματικά κινούμαστε στη σωστή τροχιά. Επενδύουμε στο κατάλληλο όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας. Σημειώνω κατά το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα ταξίδια και τον τουρισμό, ο κλάδος των ταξιδιών και του τουρισμού για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ξεπέρασε το 2015 σε ρυθμούς ανάπτυξης, που σημείωσε το ποσοστό του 2,8%, το ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας που κινήθηκε με 2,3%, συμβάλλοντας έτσι στο 9,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και προσφέροντας συνάμα με αυτόν τον τρόπο 284 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Μέχρι το 2030 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει ετήσια μεσοστατική αύξηση της τάξης του 3,3% στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις. Και αυτό δείχνει ότι καλά επενδύουμε ως χώρα, καλά επενδύουμε ως Υπουργείο σε ό,τι στο κομμάτι
της ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος περαιτέρω, γιατί αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Παρά το ρευστό δημοσιονομικό και συναλλαγματικό περιβάλλον, καθώς και τα πρόσφατα ζητήματα ασφάλειας, όπως επίσης και το πρόσφατο Brexit, ο τουρισμός έχει ακολουθήσει σταθερά την αναλογική του πορεία και στο πλαίσιο αυτό αναμένονται θετικές προοπτικές της σχετικής δραστηριότητας και για το 2016. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η τουριστική ταυτότητα της Ελλάδας αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο δυναμικά και μοναδικά μπραντς σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή ακριβώς η μοναδικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αξιοποιούμε στον ΕΟΤ σε αρμονική συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που αποτελεί τον υποπτεύοντα φορέα μας. Κεντρική στόχη μας είναι ο εξυγχρονισμός και η ενίσχυση της εικόνας της χώρας διεθνώς, γνωστό και ως brand image building, ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός καθώς και της επικοινωνιακής οντότητάς της. Η σταθερά ισχυρή παρουσία της Ελλάδος, η διεθνή τουριστική αγορά και ειδικά στα σημεία εκείνα που οι ταξιδιώτες πολίτες του κόσμου εμπνέονται και επιλέγουν οτιδήποτε αφορά το υποσχεδιασμό ταξίδι τους. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού που μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων ταξιδιωτών. Κυρίες και κύριοι, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τουριστικής προσφοράς, υλοποιούμε ένα διαφορετικό, διαφοροποιημένο μείγμα στρατηγικής μάρκετινγκ προκειμένου να αυξηθεί η εξωστρέφεια του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στο επίκεντρο των δράσεών μας βρίσκεται η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως ακούσατε και από τους προηγούμενους ομιλητές, η διατήρηση και περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στον ελληνικό τουρισμό και στις παραδοσιακές αγορές. Φέρω ένα παράδειγμα όπως τη Ρωσία που αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά προς αξιοποίηση και περαιτέρω στρατηγική αναβάθμιση, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει και λειτουργικά από το τέλος του 2015. Η αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό, και το τονίζω αυτό, η αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό ως ποιοτικό στοιχείο που θα πρέπει να συνυπολογίζεται με την ίδια τουλάχιστον βαρύτητα με τον επιτευχθέντα αριθμό τουριστών και θυσίων. Επίσης, η στοχευμένη διείσδυση σε επιλεγμένες νέες αγορές, όπως η Κίνα, η Κορέα, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία και άλλες, όπως ακούσατε και στην αρχή της ομιλίας του Υπουργού. Πέραν στις παραδοσιακές αγορές μας, όπως είναι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η προσέλκυση πιστών και τακτικών τουριστών έχει σημασία ότι η Ελλάδα διαθέτει από τα μεγαλύτερα ποσοστά παγκοσμίως σε επαναλαμβανόμενους τουρίστες, κάτι που δείχνει και την επιτυχία των φορέων του κλάδου της πολιτικής του Υπουργείου και του ΕΟΤ. Η σύνθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τη δημιουργία τουρισμού ειδική ζήτηση. Παράδειγμα, η γαστρονομία ως βάση του ΕΡΖΙΜ και της μακροδοσοϊκής που αποτελεί βάση των σύγχρονων κοινωνιών. Καταδυτικά πάρκα, κανόε, καγιάκ, hiking, trekking, όλα αυτά που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η ανάδειξη νέων προορισμών, λιγότερο γνωστών από τους ιδιαίτερα δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, ως εργαλείο για πολλαπλώς αξιοποιήσιμες δράσεις με ένα ιδιαίτερο value for money για τον ξένο επισκέπτη, αλλά και σημαντική ωφέλεια για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Και εκεί είναι η βάση. Προβάλλουμε λοιπόν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού πάντα με στόχο την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών ανά την Ελλάδα και ανά περιφέρεια. Προχωρήσαμε στις στρατηγικές συμφωνίες για το 2016 με μεγάλους tour operators για τη δημιουργία πακέτων διακοπών για την Ελλάδα μεγαλύτερη διάρκεια διακοπών στη χώρα μας. Και ήδη από φέτος, κορυφαίοι tour operators της παγκόσμιας αγοράς εκτείνουν την τουριστική περίοδο από τις 180 στις 215 μέρες. Στόχος μας είναι ο τουρισμός όλο τον χρόνο. Γεγονός το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη τουριστικών προορισμών στην ιδιωτική Ελλάδα από τη Μάνιο στη Αστοριά και από την Οικουμενίστρα στην Αλεξανδρούπολη. Εφαρμόζουμε ένα συλλεκτικό πρόγραμμα Marketing Strategy ύψους 13.650.000 ευρώ. Ειδικότερα, προβάλλουμε τη χώρα διεθνώς με πρόγραμμα που υλοποιείται μέσα από 15 γραφεία του ΕΟΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξιοποιούμε τα εξειδικευμένα tailor-made εργαλεία, όπως για παράδειγμα τα digital online media, τόσο από τα γραφεία όσο και την κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με επιλεγμένα έγκριτα ψηφιακά μέσα, τεράστιες εμβέλειες, παγκόσμιες εμβέλειες όπως η Google, η Yahoo, το Instagram, το TripAdvisor, η Expedia, το Facebook και άλλα. Υλοποιούμε κοινά διαφημιστικά προγράμματα με κορυφαίους του operators, παγκοσμίως όπως είναι η TUI, Thomas Cook, Jet2 και άλλες. Προβάλλουμε την Ελλάδα σε in-flight marketing στρατηγικά επιλεγμένων εταιριών, αεροπορικών εταιριών όπως είναι για παράδειγμα η United, η American Airlines, η Lufthansa, η Emirates, η Aeroflot, η Delta, η Swiss, η EasyJet
ακριβώς στα πλαίσια της εφαρμογής της πολιτικής που αναφέρθηκε πριν από την Υπουργό, ουσιαστικά βοηθώντας την ανάπτυξη νέων αγορών. Αξιοποιούμε σημαντικά διεθνή offline μέσα, όπως υψηλού κυρούς, όπως για παράδειγμα το Tea Magazine, το έντερο του New York Times. Και επίσης μέσα προσέγγιση της ομογένειάς μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τονίζω το στρατηγικό κομμάτι της ομογένειας είναι κάτι που ήταν ιδιαίτερα ξεχασμένο. Επιχειρούμε την επανατοποθέτηση και την επικοινωνία με την ομογένεια, διότι η ομογένεια μπορεί να προσφέρει σημαντικό στο κομμάτι της ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. Εκδίδουμε έντυπα όπως περιφερειακή οδηγή, Θράκης, οδηγή πόλεων, City Breaks, θεματικά έντυπα. Παράγουμε αντικουαδοσικό ψηφιακό υλικό όπως βίντεο για χρήση στο διαδίκτυο, για τα Δωδεκάνησα αλλά και τη Λέσβο. Αναβαθμίζουμε συνολικά τη διαδικτυακή πυλή του VCPs, τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, με στόχο να πιάσουμε να επιτύχουμε και την προβολή του υλικού σε 6 γλώσσες. Εκπονούμε συστηματικά μελέτες έρευνας αγοράς για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ευρημάτων εκείνων που θα καταστήσουν τον ελληνικό τουριστικό προϊόν ακόμα πιο ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, αυξάνουμε την παρουσία του ΕΟΤ σε τουριστικές εκθέσεις, στην κύρια διάταξη των οποίων περιλαμβάνεται B2B συναντήσεις με τουριστικούς εταίρους, που προσφέρουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τον ελληνικό τουρισμό. Έτσι, από τις 28 εκθέσεις που έγιναν το 2015, ύψους συνολικού 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, ήδη για το 2016 θα πετύχουμε τη συμμετοχή μας σε 34 συνολικά διεθνείς εκθέσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, αρκετές από τις εκθέσεις είναι ειδικοί στόχοι. Και αναφέρομαι, όπως είναι για παράδειγμα για τον καταδυτικό τουρισμό, το τουρισμό περιπέτειας, την πλασιέρα κτλ. Διοργανώσαμε ταξίδια εξοικείωσης, όπως fan, trips, press trips και blogger trips, με τους μεγαλύτερους tour operators από τον κόσμο, όπως και δημοσιογράφους ξένων μέσων επικοινωνίας, με ισχυρή επιρροή στη διαμόρφωση των τάσεων της τουριστικής αγοράς. Από την αρχή του έτου μέχρι σήμερα έχουμε διοργανώσει και πραγματοποιήσει 83 ταξίδια, δηλαδή με ένα μέσο όρο 14 ταξιδίων το μήνα. Σημειώνω ότι ειδικά για τα νησιά που έχουν δεχτεί μεταναστευτικές ροές, όπως αναφέρθηκαν για την Υπουργό, Λέσβο, Σάρμο, Χίο, Χό, Λέρο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις περιφέρειες και τους Δήμους, έχουμε πραγματοποιήσει ήδη επιπλέον των 82 22 ταξίδια εξοικείωσης, με tour operators, με bloggers κλπ. Επιπλέον το παραπάνω, η διεξαγωγή των οποίων θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά στο επόμενο διάστημα. Ενισχύουμε περαιτέρω την προβολή των παραπάνω νησιών σε ψηφιακά μέσα. Μέσα από παγκόσμια εμβέλεια, όπως για παράδειγμα προβολή του νέου βίντεο της Λέσβου στο Google, αντίστοιχα των συγκεκριμένων νησιών στο Facebook, ειδικής καμπάνιας που προβάλλεται μέσω της Διακού στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ΚΟ, τη Λέσβο, στα highlights των visit, στα highlights του Visit Greece, που πρέπει να σημειώσω εδώ για την ενημέρωσή σας ότι επισκέπτονται περίπου 11 εκατομμύρια μοναδικοί επισκέπτες ετησίως, συνεπώς επικοινωνούμε δυναμικά σε τεράστιο κοινό παγκοσμίως, με καταχωρήσεις σε ξενόγλωσσες εκδόσεις ελληνικών μέσων που διατίθενται αποκλειστικά όμως εξωτερικό, με προβολή σε inflate περιοδικά όπως αναφέρθηκα νωρίτερα, με συμμετοχή άνευ κόστου των νησιών αυτών στις διεθνείς εκθέσεις του ΕΟΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, στο σημείο αυτό θέλω να υπογραμμίζω τη στρατηγική σημασία του αφιερωματικού μας έτους Ελλάδας-Ρωσίας, Ρωσίας-Ελλάδας, αν θέλετε, το οποίο περιλαμβάνει εκδηλώσεις, ταξίδια εξοικείωσης, επισκέψεις σε δείπνα εργασίας και Ελλήνων και ξένων, Ελλήνων και Ρώσων αξιωματούχων, B2B συναντήσεις, αναγνωρίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα με όλους τους κόστους ωφέλειας, τη στοχευμένη και πραγματικά συνεκτική δράση που μετουσιώνεται τελικά σε προστιθέμενη αξία για το παραγόμενο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση, όπως αναφέρθηκε. Ο ΕΟΤ, πέραν των δράσεων που υλοποιεί, απευθύνεται συστηματικά στους δρόμους στον κλάδο, δημιουργώντας ή συμμετέχοντας σε συνέργειες με τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι και σήμερα έχουμε προβεί σε 421 εγκρίσεις ετήσιων προγραμμάτων τουριστικής προβολής και επιμέρους δράσεων προβολής περιφερειών και δήμων της χώρας. Στο πλαίσιο της πραγμάτωσης της αποστολής του ΕΟΤ, που είναι ο σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο, καθώς και η υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής και προβολή του Brand Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, εργαζόμαστε σεβόμενη τη δημοσιονομική συγκυρία και θέτουμε παράλληλα το στόχο για την εξοικονόμηση πόρων από τη λειτουργία του οργανισμού μας. Και σε αυτό το πλαίσιο σημειώνω ότι στο άλλο πεντάμινο του 2016 σημειώθηκαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του οργανισμού κατά 35%, οι ληξιπρόθεσμες κατά 52,5%, αυτά παράλληλα με την προβολή. Το προϋπολογισμός για τη διαφήμιση αυξήθηκε κατά 32,8%, όπως επίσης αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για δημόσιες σχέσεις κατά 47%, δίνοντας έτσι τη σημασία που δίνει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, στην
προβολή, την τουριστική προβολή της χώρας. Επίσης, πετύχαμε ήδη μέχρι στιγμής μείωση της τάξης των 260.000 ευρώ ετησίως στα λειτουργικά ΠΟΣΥΦΕΔΟ, χωρίς να πλήττεται παράλληλα η δυναμική του σχεδιασμού μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τη συστηματική καθημερινή επικοινωνία μας με τους δρόμους στον χώρο του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνουν την αναδική πορεία του τουρισμού και για το έτος 2016. Μια τέτοια προσέγγιση προκύπτει από εγνωσμένου κύρου. Πηγές όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, κορυφαίοι του Ροπερέιτος παγκοσμίως, ενδυναμώνει την επιλογή μας για τη συστηματική και τη στρατηγική όπως την ανέβησα νωρίτερα, η οποία παράλληλα μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, παρόλα αυτά αισιόδοξοι, ότι και το 2016 θα κλείσει με θετικό πρόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, γεγονός που πρέπει να το γιορτάσουμε όλοι μαζί, αφού ο τουρισμός αποτελεί εθνική υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Ας περάσουμε στα ερωτήσεων. Ο κύριος Ιφάντη.